του καιρού και βεβαίως οι άνθρωποι που παραμένουν εδώ πέρα στις σκηνές δεν ξέρουν τι θα απογίνουν σε ενδεχόμενο μιας βροχόπτωσης. Και να πούμε, Βάλια, ότι τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει ακόμα περισσότερο με βάση τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Ακριβώς, υπάρχουν και βόρειοι άνεμοι. Κάποιοι μικρά παιδιά αλλά και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι βγαίνουν, μπαίνουν μέσα στις σκηνές, προσπαθούν να προφυλαχθούν όσο μπορούν. Πάντως όσο περνά η ώρα, η θερμοκρασία σημειώνει σημαντική πτώση εδώ στην περιοχή. Αναφορικά τώρα με τι γίνεται με τις αυτοψίες, θα πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν εκατοντάδες κατεστραμμένα κτίρια. Τα κλιμάκια των μηχανικών δουλεύουν επιποδώς προκειμένου να δουν ποια σπίτια πλέον δεν είναι κατοικήσιμα και τα στοιχεία δεν είναι καλά. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει αυτοψίες σε 1.199 κτίρια και σύμφωνα με τα στοιχεία τα 937 θεωρούνται ακατάλληλα. Εκατοντάδες λοιπόν σπίτια, καταστήματα, αποθήκες, ακόμα και σχολικές μονάδες είναι αβέβαιο το μέλλον και για την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μένει άστεγη εδώ στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι θα γίνει, τι θα απογίνουν τα εκατοντάδες παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια αλλά και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, να σας πω ότι είμαστε εν αναμονή, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες, των πρώτων οικίσκων που αναμένεται να στηθούν εδώ στην περιοχή, να μεταφερθούν δηλαδή εδώ, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Όμως θα πρέπει πρώτα να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι, προκειμένου να έρθουν εδώ οι 30, όπως υπολογίζεται, οικίσκοι, στους οποίους και θα φιλοξενηθούν οικογένειες. Προσωρινή λύση βεβαίως αποτελούν τα διαμερίσματα, τα οποία βρίσκονται και σύμφωνα και πάντα με τα όσα μας δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης στα πλαίσια του προγράμματος Εστία και με τη συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης, διαμερίσματα στα οποία θα μπορούν να διαμείνουν οικογένειες με κυρίως ευπαθείς, με μικρά παιδιά, ευάλωτες ομάδες. Μια προσωρινή φυσικά λύση για τους ανθρώπους εδώ που είδαν από τη μία στιγμή στην άλλη το βιός τους να καταστρέφεται, τις περιουσίες τους να χάνονται και με το συναισθηματικό φυσικά παράγοντα να πρωταγωνιστεί, με δεδομένο ότι κανείς δεν ήθελε να ζει σε αυτό το σκηνικό, κανείς δεν ήθελε από τη μια στιγμή στην άλλη να αφήσει τις περιουσίες του και να τις βλέπει να καταστρέφονται. Και βλέποντας αυτούς τους αριθμούς, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε την δραματικότητα της κατάστασης. Αυτοψίες σε 1.199 κτίρια, από τα οποία τα 937 χαρακτηρίζονται ακατάλληλα.